Η Πορτογαλία μπήκε στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που επεκτείνουν τους περιορισμούς, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 αυξάνεται και γρήγορα. Το Κοινοβούλιο παρέτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα που ισχύουν τώρα περιλαμβάνουν απαγόρευση της κυκλοφορίας τη νύχτα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το όριο των 10.000, ασκώντας αυξανόμενη πίεση στην υγεία. Η Ιγκλανδία επίσης αυστηροποιεί το lockdown που έχει επιβληθεί με το κλείσιμο των σχολείων και των οικοδομών για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Καθώς στέκομαι εδώ, νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, σε αυτά τα νησιά και σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται υπό πολιορκία από την ασθένεια με ήδη εξαντλημένους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν τώρα ένα τσουνάμι μολύνσεων ακόμα μεγαλύτερο από το πρώτο κύμα. Ήδη έχουμε περισσότερους COVID ασθενείς στα νοσοκομεία μας από ποτέ. Η γαλλική κυβέρνηση αναμένεται να αναβάλει τυχόν προηγούμενα σχέδια άρσης των περιορισμών σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το απόγευμα. Ήδη βρισκόταν υπό πειρά για το αργό πρόγραμμα εμβολιασμού της, ενώ αυξάνονται και πάλι τα κρούσματα. Οι καφετέρειες και τα μπαρ που είχαν προγραμματιστεί να ανοίξουν ξανά στις 20 Ιανουαρίου είναι πιθανό να παραμείνουν κλειστά. Τα χιονοδρομικά κέντρα αντιμετωπίζουν το ίδιο μέλλον και ενδέχεται να επιβληθούν περισσότερες απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Καλά νέα στο μέτωπο του εμβολιασμού. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο ρυθμιστής φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε το πράσινο φως στο εμβόλιο της Moderna, μια απόφαση που δίνει στον μπλοκ των 27 ένα δεύτερο εμβόλιο που θα χρησιμοποιήσει στη μάχη κατά του ιού. Το εμβόλιο προορίζεται για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μετά από 2 ενέσεις τα επίπεδα αντισωμάτων αυξάνονται καλά και επίσης τα ταφ κύτταρα έχουν καλή ανοσοαπόκριση. Een goede afweerrespons. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικριθεί για τον αργό ρυθμό έγκρισης εμβολίων και το πρόγραμμα εμβολιασμού σε ολόκληρο τον μπλοκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι έχει συνάψει συμφωνίες με 5 ακόμα φαρμακευτικές εταιρείες για την αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων εμβολίων μόλις περάσουν τις κλινικές δοκιμές.